Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. 3-24 ώρα που θα κρίνουν πολλά για την χώρα μας είναι τα επόμενα, με κάθε προσπάθεια να καταβάλλεται και με διαρκείς συσκέψεις αλλά και πίεσης για το ελληνικό ζήτημα. Ωστόσο, η ανησυχία από το κλίμα που έχει διαμορφωθεί επιτείνεται με συνέπεια σήμερα στα γκισέ των τραπεζών να βρεθούν ξανά οι πολίτες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, οι αναλήψεις αυτή την εβδομάδα έφτασαν σε ποσά ρεκόρ. Ο κόσμος δικαιολογημένα φοβάται και τα σηκώνει. Εγώ με λιγάκι αμήλες δεν πάω άλλο, λέω ότι είναι ανάγκη μια γίνει. Ένας γενικός χαμός έγινε από το πρωί στα υποκαταστήματα των τραπεζών σε ολόκληρη την επικράτεια. Χιλιάδες καταθέτες που πήγαιναν στα γκισέ για να αποσύρουν τις καταθέσεις τους υπό τον φόβο για τις εξελίξεις στη διαπραγμάτευση και τα όσα αυτή μπορεί να επιφέρει. Ο κόσμος έχει μουρλαθεί. Έχει μας μουρλάνει να μου. 15 χρόνια διαπραγμάτευση. 15 χρόνια διαπραγμάτευση. Τι διαπραγμάτευση το πράγμα, τι γη. Εγώ πάω να πάρω 20 ευρώ που έχω. Τόσα έχω πάντα πάρω κι εγώ. Οι εκροές πάντως καταγράφονται οι μεγαλύτερες των τελευταίων ημερών και πολύ περισσότερες και από τις χθεσινές. Με βάση τις εκτιμήσεις, οι εκροές φαίνεται να ξεπέρασαν ακόμη και το 1 δις ευρώ τις τελευταίες ημέρες. Το μαξιλάρι έπειτα από τη χορήγηση μέσω του ELA του 1,1 δις ευρώ υπολογιζόταν χθες από κάποιες πηγές στα 1,6 έως 1,7 δις ευρώ, ενώ σύμφωνα με άλλες ανεβήκε στα 2,1 με 2,2 δις ευρώ. Για να τρέχουν στην τράπεζα δεν υπάρχει, φυσικά. Κόσμος τι να πιστέψει. 5 μήνες τώρα, την άλλη εβδομάδα, Eurogroup 1, Eurogroup Russia 3 και το συμμαζεύει. Ο Τσίπρας μας λέει τη λεωφορά, πάμε για σύγκρουση. Αμά λέει Παναγία μου, καταστραφήκαμε. Τώρα λέει θα τα βρούμε, λέει μεθαύριο. Το ίδιο λένε και άλλοι. Ο κόσμος δεν ξέρει τι του γίνεται, φοβάται ο κόσμος και δικαιολογημένα πάει και τα παίρνει. Συνάντηση στην Τράπεζα της Ελλάδος είχαν σήμερα το πρωί ο διοικητής Γιάννης Τουρνάρας και ο συντονιστής ομάδας διαπραγμάτευσης και αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών Ευκλήδης Τσακαλώτος. Σε αυτήν που έγινε σε πολύ καλό κλίμα διαπιστώθηκαν συγκλήσεις στα θέματα που συζητήθηκαν, ενώ σημειώθηκε από την πλευρά του κ. Τουρνάρα η σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος που διασφαλίζεται πλήρως από τις κοινές δράσεις τόσο της Τράπεζας της Ελλάδος όσο και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εν μέσω ασφυκτικών πιέσεων και με το παιχνίδι να φτάνει πια στο τέλος, η Αθήνα ελπίζει έστω και την ίστατη στιγμή σε έναν έντιμο συμβιβασμό με τους δανειστές, την ώρα που οι εκροές καταθέσεων κορυφώνονται και τα δημόσια έσοδα καταραίουν. Οι συνεδριάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Eurogroup και της Συνόδου Κορυφής θα κρίνουν την επόμενη μέρα. Πάντως, από την κυβέρνηση τον Αλέξη Τσίπρα εισθάλλει σήμερα ένα μήνυμα αισιοδοξίας για συμφωνία τη Δευτέρα. Και συμφωνία για την Ελλάδα ολοκληρώθηκε η Σύνοδος των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωζώνης για το ελληνικό ζήτημα, την οποία συγκάλεσε για την προσεχή Δευτέρα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τούσκ. Η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρντ, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, μετά το πέρας των εργασιών, ανέφερε ότι είναι πολύ σημαντικό, κατά τη γνώμη της, να αποκατασταθεί ο διάλογος με ενήλικες στο δωμάτιο. Είναι ανάγκη, κατά τη γνώμη μου, να αποκατασταθεί ο διάλογος με ενήλικες στο δωμάτιο. Από την πλευρά του, ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης δήλωσε μετά τη λήξη των εργασιών του Συμβουλίου ότι η ελληνική αντιπροσωπεία κατέθεσε προτάσεις στο Eurogroup που, αν γίνουν δεκτές, θα δώσουν ένα τέλος στο ελληνικό δράμα. Προτείναμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα αυτοματοποιημένο σύστημα που θα σταματά απότομα το έλλειμμα χωρίς προηγουμένους διαβούλευση στο Κοινοβούλιο και το οποίο θα πρέπει να ενεργοποιείται όταν το Δημοσιονομικό Συμβούλιο αντιλαμβάνεται ότι ο ελληνικός προϋπολογισμός βαδίζει σε πρωτογενές έλλειμμα. Ο κύριος Βαρουφάκης εξέφρασε επίσης τη λύπη του για το γεγονός ότι ο πρόεδρος του Eurogroup δεν έδειξε να συμμερίζεται τις προτάσεις ανώτατων των αξιωματούχων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, οι οποίοι θεωρούν ότι παραχωρήσεις πρέπει να γίνουν από όλες τις πλευρές. Πάνω σε αυτό το κλίμα, το δικό τους μήνυμα έστειλαν χιλιάδες πολίτες που συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα με σύνθημα «Μένουμε Ευρώπη», στην κινητοποίηση που οργανώθηκε μέσω διαδικτύου. Στόχος της συγκέντρωσης ήταν να καταθέσει την αγωνία και τη διαμαρτυρία μιας μεγάλης μερίδας πολιτών για την κατάληξη της διαπραγμάτευσης με αντικείμενο την παραμονή στην Ευρώπη. Με ευρωπαϊκές και ελληνικές σημαίες, οι διαδηλωτές μπροστά από το Εθνικό Κοινοβούλιο έστειλαν μήνυμα ότι η θέση της χώρας είναι στην Ευρώπη και στο κοινό νόμισμα. Είμαι εδώ για να πω στην κυβέρνηση ότι θέλω πάση θυσία να παραμείνουμε στο ευρώ. Έχω παιδιά, εγγόνια και το μέλλον τους και η προοπτική τους είναι η παραμονή μας στην Ευρώπη. Δεν θέλω να περνάει καθόλου από μυαλό μου η σκέψη να βγούμε εκτός ευρώ, εκτός ευρωζώνης. Διορθωρώ, οι συνέπειες θα ήταν δραματικές. Και όχι μόνο δραματικές για τώρα, αλλά και για το μέλλον της Ελλάδας. Ελάτε πάνω! Ελάτε πάνω!
Οι συγκεντρωμένοι στην πλατεία Συντάγματος σημείωσαν ότι οποιοσδήποτε δρόμος εκτός Ευρώπης θα είναι εφιάλτης. Γι' αυτό και ζήτησαν από την κυβέρνηση να καταλήξει σε συμφωνία. Σύνθημά της ήταν «Το μένουμε Ευρώπη» και στόχος της να κατατεθεί η αγωνία και η διαμαρτυρία μιας μεγάλης μερίδας πολιτών για την κατάληξη της διαπραγμάτευσης. Πάμε εμείς τώρα πάνω σε αυτό το πλαίσιο, πάνω στα όσα είδαμε και με τους πολίτες στους δρόμους, να συζητήσουμε με τον συνάδελφο, τον εκλεκτό συνάδελφο και από το Action 24, τον Αντώνη Λιάρο. Καλησπέρα, Αντώνη. Καλησπέρα. Πραγματικά χρειάζονται πολλά να γίνουν τα επόμενα 3-24 ώρα για να χαμογελάμε τη Δευτέρα ή τέλος πάντων να δούμε μια αχτίδα αισιοδοξίας. Φαίνεται ότι οι τελευταίες ώρες είναι δραματικές, υπάρχουν τελεσίγραφα, έχει στηθεί ένα σκηνικό τρόμου, θέλει κανείς. Τι θα δουν τα μάτια μας? Κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω τι θα δουν τα μάτια μας. Το θέμα είναι ότι οι στιγμές που ζούμε είναι πρωτόγνωρες. Δεν θυμάμαι εγώ στα 32 χρόνια που ασκώ αυτό το επάγγελμα αντίστοιχο κλίμα πιέσεων σε καμία φάση της ελληνικής ιστορίας στη σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν αποκλείω οι πιέσεις αυτές να είναι για λόγους διαπραγματευτικούς. Δεν το αποκλείω. Τεχνικές. Αλλά είμαι βέβαιος ότι οι δανειστές μας εμφανίζονται να είναι, πώς να το πω, να μην θέλουν να είναι ελαστικοί. Δεν θέλουν, τους έχουμε βάλει απέναντι και πιστεύω ότι οι ώρες που θα περάσει ο κύριος Τσίπρας στο summit της Δευτέρας θα είναι πολύ δύσκολες. Το ερώτημα είναι τι ώρες θα περάσουν οι Έλληνες από εκεί μετά. Κοιτάξτε, οι Έλληνες ήδη ζουν μια δύσκολη πραγματικότητα, δεν υπάρχει θέμα, δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος περνάει καλά αυτή την περίοδο. Αλλά νομίζω τα πράγματα θα γίνουν πολύ πιο δύσκολα αν δεν υπάρξει θετική εξέλιξη. Εγώ θεωρώ αρνητική εξέλιξη ακόμα και την επιδιωκόμενη παράταση. Αν κάτι έχουμε ρισκάρει όλο αυτό το καιρό, είναι να χαθούν τα όποια κεκτημένα είχαμε από το προηγούμενο στράγγιγμα της ζωής μας λόγω μνημονίου. Έχουν υποχωρήσει τα εισοδήματα όλων, έχουν κοπεί δουλειές, έχει αυξηθεί ανεργία. Από την μικρή αύξηση που είχε το ΑΕΠ έχουμε πάει σε ύφεση, σε καθαρή ύφεση. Άρα αυτές οι θυσίες που έχουμε κάνει τόσα χρόνια πραγματικά κινδυνεύουν. Εάν υπάρξει μία απλή παράταση, όπου τα μοναδικά χρήματα που θα έρχονται θα είναι για να πληρώνονται οι δανειστές, αυτό θα είναι ό,τι χειρότερο για την ελληνική οικονομία. Γιατί θα παραταθεί μία βεβαιότητα, θα υποχρεωθεί η κυβέρνηση να ψηφίσει κάποιους νόμους οδυνηρούς, άρα όταν θα ξανάρθει η ώρα της διαπραγμάτευσης, για να ολοκληρωθεί όλη αυτή η ιστορία, και η κυβέρνηση θα έχει χάσει πολιτικό κεφάλαιο πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πλέον θα έχει ψηφίσει σκληρά μέτρα, θα έχει πάψει ο κόσμος να λέει διαπραγματεύσου για να σωθούμε, δεν θα έχουν σωθεί όλοι, κάποιοι θα πληρώνουν, και από εκεί και πέρα θα υπάρχει και μία οικονομία η οποία θα μας όλοι. Αν λέμε ότι χάθηκαν πολλά κεκτημένα στους 5 μήνες, φανταστείτε τι θα γίνει να ισχύσει το ίδιο για άλλους 6 μήνες. Σε αυτό είσαι. Άρα πιστεύω ότι πρέπει η λύση να έρθει τώρα, να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη παράταση, να ξαναδιαπραγματευτεί η Ελλάδα, αφού πλέον θα έχει γνωρίσει τις ανοχές όχι μόνο της διαπραγμάτευσης με τους τεχνοκράτες, αλλά και τις πολιτικές διαπραγμάτευσης που θα γίνει τη Δευτέρα. Πάντως οι οικονομικές αντοχές έχουν σταματήσει. Οι οικονομικές αντοχές έχουν σταματήσει και δεν ξέρω αν έχουμε αυτό το περιθώριο της παράτασης. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, να ρωτήσω τώρα, μέσα στο όλο πολιτικό σκηνικό έχουμε τα αδιάφορα άλλα. Τη στιγμή που η χώρα βρίσκεται έτσι, ξανά θα λέει κανείς, στο χείλος του γκρεμού, να χρησιμοποιήσουμε ένα τέτοιο όρο. Έχουμε επί της ουσίας, δεν είναι εφημισμό. Μαζί με τα τελεσίγραφα και όλα τα υπόλοιπα σκηνικά που στείνονται, είτε τεχνητά είτε πραγματικά. Έχουμε και τα σκηνικά που γίνονται και στη Βουλή. Είδαμε και τα όσα επισήμανε σήμερα και η κυρία Κωνσταντοπούλου. Αλλάζει γρήγορα η ατζέντα και εκεί που βλέπουμε κάτι διαφορετικό μεταφέρεται σε ένα άλλο πεδίο, σε αυτό της Βουλής, κάθε φορά από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Κοιτάξτε να δείτε. Έχω πάψει να μπορώ να παρακολουθήσω με ψυχραιμία όλες αυτές τις κινήσεις της κυρία Κωνσταντοπούλου. Θεωρώ ότι κάνει κακό στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αυτή την ώρα δεν θα πρέπει να ασχολείται με το τι γίνεται στη Βουλή και με το αν οι δημοσιογράφοι είναι ερπίστριες που καταδυναστεύουν τον λαό και κάτι τέτοια.
Αυτά νομίζω είναι γραφικότητες που δεν χρειάζεται να τις έχουμε αυτή την ώρα μπροστά μας. Αυτή την ώρα ο λαός πρέπει να είναι ήρεμος, να κοιτάξει, να αντιδράσει ήρεμα, να μην τρέχει στα ATM για να πάρει τα λεφτά, γιατί επιτείνει το πρόβλημα και δεν δίνει και καμία λύση. Δηλαδή αν κάποιος έχει στην τράπεζα 1000 ευρώ με τον απέναντι σηκώσει, σώθηκε. Μα αν συμβεί το μοιραίο, αν φύγουμε από το ευρώ, τα χρήματα αυτά είτε τα έχει στην τράπεζα, είτε τα έχει στο σεντούκι, είτε τα έχει πίσω από το καλοριφέρ, το ίδιο πρόβλημα θα έχουν. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά. Χρειάζεται ψυχραιμία και πάνω από όλα όχι τεχνητές πολλώσεις για πράγματα που δεν έχουν ουσία αυτή την εποχή. Λοιπόν, έχουμε πολλά που πρέπει να μας ενώσουν και πρέπει να λιγοστέψουμε αυτά που μας χωρίζουν. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε εμείς τώρα στα υπόλοιπα στο μέτωπο των οδικών αξιών, όπου τον μπαλάκι των ευθυνών στην κυβέρνηση πετάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναφορικά με τους οδικούς άξονες που αφορούν την Πελοπόννησο, το Λεύθερο Σπάρτη, αλλά και κατ' επέκταση και τον περιμετρικό της Καλαμάτας. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνεται μετά και τη νέα ερώτηση του Ευρωβουλευτή Νότου Μαριά. Ούτε λίγο ούτε πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ρίχνει το μπαλάκι της ευθύνης για τις καθυστερήσεις στον οδικό άξονα Λεύθερο Σπάρτη αλλά και του περιμετρικού της Καλαμάτας στην κυβέρνηση. Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ερώτηση του Έλληνα ανεξάρτητου Ευρωβουλευτή Νότι Μαριά είναι ξεκάθαρη. Όπως μάλιστα επισημαίνεται στην από 11 έκτου του 2015 απάντηση εκ μέρους της Επιτροπής. Η αρμόδια για το θέμα Επίτροπος σημειώνει ότι προκειμένου να επιλύσουν το ζήτημα και να ολοκληρωθεί το έργο, τα μέρη της σύμβασης παραχώρησης του αυτοκινητοδρόμου διαπραγματεύτηκαν και κατέληξαν σε κάποια λύση για τα χρηματοπιστωτικά ζητήματα που προέκυψαν. Η λύση, όπως αναφέρεται, αυτή δεν έχει ακόμη ωστόσο υποβληθεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για έγκριση. Στην συνέχεια, η αρμόδια Επίτροπος, πετώντας τον μπαλάκι στην κυβέρνηση, επισημαίνει ότι όταν η λύση εγκριθεί μετά την διαπραγμάτευση από την Επιτροπή θα αξιολογηθεί επικοδομητικά. Η αίτηση του μείζον έργου, που θα βασίζεται σε στοιχεία που θα έχουν συμφωνηθεί, προκειμένου να μπορέσει να εκριθεί η τροποποίηση της υφιστάμενης απόφασης της Επιτροπής. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε σε ένα άλλο ζήτημα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μια και είναι σε εξέλιξη, θα έλεγε κανείς, μια προσπάθεια για την αναδιάρθρωση της ελληνικής αστυνομίας, αλλά και όχι μόνο. Γενικά για ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στην περιοχή μας. Είχε συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Πανούση, ο βουλευτής μας συνεδρίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριο Πέτρος Κωνσταντινέας. Καλησπέρα σας, κύριε Κωνσταντινέα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Υπήρξε έτσι μια επαφή και μια συνάντηση με τον κύριο Πανούση, ο οποίος και πριν από λίγες ημέρες είχε βρεθεί στη Μεσσηνία, να το σημειώσουμε αυτό, και γνωρίζει καλά και τα κενά και τα προβλήματα. Αν έχουμε κάτι συγκεκριμένο, γιατί φαντάζομαι και εσείς πιέζετε και όσον αφορά την στελέχωση, αλλά και όσον αφορά την ενδυνάμωση της παρουσίας, όχι μόνο της αστυνομίας, γενικά του αισθήματος ασφαλείας στην περιοχή μας. Ναι, είχα μια συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό, τον Γιάννη Πανούση. Ήταν σε πολύ καλό κλίμα. Ήξερε τα προβλήματα ο κύριος Πανούσης, συζητήσαμε και τα επιμέρους προβλήματα που μπορούν να δημιουργηθούν και η περινή σεζόν. Μιλήσαμε και για τους πυροσβέστες και αναφερθήκαμε στο γεγονός πως επειδή η Μεσσηνία μας είναι τουριστική περιοχή, πως πρέπει να διασφαλίσουμε την αντιπυρική ζώνη και γενικότερα όλες τις ζώνες ώστε να μην δημιουργηθεί κανένα συμβάν. Και όπως καταλαβαίνετε αυτό θα έχει κόστος για την Μεσσηνία μας στον τουρισμό. Πέρα από αυτό κάναμε ένα προγραμματισμό και αναλύσαμε γιατί μειώθηκαν οι οργανικές θέσεις από την προηγούμενη κυβέρνηση. Ήταν υπέρ αυτού ώστε να ξαναδημιουργηθούν. Αυτή τη στιγμή το Υπουργείο εξεργάζεται όλα τα σενάρια και συζητήσαμε να λειτουργήσει ο σταθμός των μεταγωγών που έχει περάσει φέκα από το 2011 και καμία κυβέρνηση δεν το είχε κάνει σε πρώτη φάση. Αλλά ακόμα σημαντικότερη φάση, επειδή όπως καταλαβαίνετε έχουν να γίνουν προσλήψεις εδώ και κάτι χρόνια στην ελληνική αστυνομία, είναι να βρούμε και δευτερεύοντα λύση και πρωτίστως αυτό για μένα είναι πιο σημαντικό, είναι να φτιαχτεί σταθμός και να είναι και πιο επικοδομητική, γιατί όταν καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή και στα νησιά χρειάζεται μεγάλη αστυνόμευση σε ειδικά τα προβλήματα με τους μετανάστες που έρχονται εδώ, είναι ότι πρέπει να φτιαχτεί σταθμός αεροδρομίου μόνιμος, δηλαδή, ώστε να μπορούμε να κατεβάσουμε άνθρωπο, γιατί
και οι αεροπορικές πτήσεις έχουν αυξηθεί και τουριστικός προορισμός γίνεται στην Καλαμάτα και δεν νοείται να μην υπάρχει κάποια στιγμή αυτό το πράγμα εδώ στην τέτοια. Συζητήσαμε τα προβλήματα των αστυνομικών, κατάλαβε που ανούσεις ήταν υπέρ τους αστυνομικούς, είχαμε συζητήσει και επί τοπικού επίπεδου μεσηνίας με όλους τους ανθρώπους της αστυνομίας, ειδικότερα τους απλούς εργαζόμενους αστυνομικούς, τους υπαξιωματικούς και τους αξιωματικούς που δουλεύουν και δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Και θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε και διαστόματος του κ. Πανούση και στη Μεσσηνία για τον εξοπλισμό τους, για όλα αυτά τα πράγματα, υλοτεχνικά υλικά που μπορεί να χρειάζεται για να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Σε βασικές γραμμές ήταν αυτά. Θα είμαστε σε συνεχή επαφή ώστε να προσπαθήσουμε αυτό το δύσκολο καιρό και για τη χώρα μας και όπως καταλαβαίνετε ότι δουλεύουμε σε κάθε προσπάθεια ώστε να μπει μια σειρά σε αυτό που γίνεται τώρα. Κύριε Κωνσταντινέα, επειδή μιλήσατε για το δύσκολο καιρό, βλέπουμε ότι φτάνει ένα τελεσίγραφο προς τη χώρα μας. Ουσιαστικά οι δανειστές μιλούν για συμφωνία ή χρεοκοπία. Κάπως έτσι το βάζουν αυτό το πιεστικό τελεσίγραφο. Και είδαμε και τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν σήμερα με τον κόσμο ξανά για μια ακόμη φορά να τρέχει στις τράπεζες, να ανησυχεί, να έχουμε την εκροή καταθέσεων που είχαμε, να απαιτείται στήριξη. Το δικό σας μήνυμα, γνωρίζοντας πολύ καλά την κατάσταση, στο επόμενο και στο πλευρό του Πρωθυπουργού. Ναι, το δικό μου μήνυμα είναι το εξής, κύριε Κανελόπουλε. Αυτό το πράγμα και η τρομολαχνία και η τρομοκρατία που εξακολουθεί να υπάρχει εκ των έσω πιο πολύ και όχι εκ των έξω. Καταλαβαίνετε πόσο πιο σημαντικό είναι να έχει τρομολαχνία εκ των έσω και όχι από εξωτερικούς παράγοντες. Είναι το εξής, να κάνουν στον κόσμο να πηγαίνει στα ATM να τραβάει λεφτά. Καθημερινά έχω πάρα πολλά τηλεφωνήματα στο να βγάλω τα λεφτά μου μικροκαταθέτες από την τράπεζα, συσπήροντας τα μεγάλα κανάλια, ειδήσεις και πολιτική της αντιπολίτευσης ότι θα πάμε δεν θα έχουν τα ATM λεφτά. Λοιπόν, έχω να πληροφορήσω τον κόσμο και δημόσια και στη Μεσσηνία μας να μην φοβούνται τίποτα. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα που γίνεται. Εμείς σήμερα μίλησε ο Υπουργός, ο κύριος Παπάς, γνωρίζετε ότι σε ένα χρεοκοπημένο κράτος δίνει το ΕΛΑ η Κεντρική Τράπεζα, ο κύριος Δράκη, 1,2 δις και θα δώσει και άλλα λεφτά στις τράπεζες για να στηρίξει τις καταθέσεις. Άρα το μήνυμα το δικό σας είναι ότι τη Δευτέρα πάμε σε συμφωνία, αυτό δηλαδή. Ευελπιστώ στην καλύτερη συμφωνία. Ακούστε κύριε Κανελόπουλε, πολιτικές πόρνες δεν θα γίνουμε. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να υπογράψουμε τη συμφωνία που θέλουν αυτοί. Εμείς τις κόκκινες γραμμές μας, διαστόματος Πρωθυπουργό, θα τις κρατήσουμε μέχρι τέλους και ας κάνουν πίσω αυτοί. Μάλιστα. Και να είσαστε σίγουροι ότι θα κάνουν. Γιατί ο Πρωθυπουργός έχει πολλές εναλλακτικές λύσεις και δεν θέλουμε να γίνουμε πολιτικές πόρνες. Ποιος ο λόγος να ανέβει το ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, αν είναι να κάνουμε τα ίδια με τους προηγούμενους. Πέστε μου ένα λόγο να πάνε μισθοί συντάξεις στο κατώτερο επίπεδο που έχουν ζητήσει. Τα γνωρίζουμε, μην κουράζουμε τον κόσμο, τα γνωστά email χαρβούβελη. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει το ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία που ψήφισε ο λαός και εμπιστεύτηκε, εάν είναι να κάνουμε τα ίδια με τους προηγούμενους. Εμείς πολιτικές πόρνες δεν γινόμαστε. Σεβόμαστε τον ψήφο του ελληνικού λαού. Θέλω να πω μέσω της συχνότητάς σας, του καναλιού σας, ότι να μην φοβάται ο κόσμος για τις καταθέσεις του. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα θα δώσει και άλλα λεφτά να στηρίξει αυτό και η τρομολαχνία και η τρομοκρατία που υπάρχει στο εσωτερικό και γνωρίζετε ότι τα μεγάλα κανάλια πλέον έχει αλλάξει αντίληψη ο κόσμος. Δεν πέφτουν οι κυβερνήσεις από τα κανάλια πλέον και πόσο μάλλον τα μεγάλα, πέφτει μόνο από την ψήφο του ελληνικού λαού. Και να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Αυτό που γινόταν παλιά θα τελειώσει. Πάντως η λύση. Αφήστε τους να τραγουδάνε, εγώ τους αφήνω. Αφήστε τους να τραγουδάνε. Κύριε Κωνσταντινέα, η λύση πάντως θα βρεθεί πάντα υπό την προοπτική να μείνει η χώρα μέσα στην Ευρώπη, έτσι. Εννοείται, ρε παιδιά. Εννοείται. Εννοείται. Θα μείνει μέσα στην Ευρώπη. Είναι δυνατόν να πάμε μείωση μισθών και συντάξεων και να πούμε ναι. Yes sir, αυτά που πηγαίνανε και γινόντουσαν τόσο καιρό διαπραγμάτευση μια ημέρα. Είναι δυνατόν να γίνει αυτά. Και εγώ σαν βουλευτής να βγω έξω στη Μεσσηνία και να πω γεια σας παιδιά, κάναμε την καλύτερη δυνατή συμφωνία.
Είναι δυνατόν, δηλαδή συνείδηση δεν έχει ο κόσμος. Και βγαίνουν κάθε μέρα στα μεγάλα κανάλια και φωνάζουν και πάνε στους αγώνες. Δηλαδή υπάρχει μια ισορροπία. Θέλετε τη συμφωνία ή δεν τη θέλετε? Θέλουμε τη συμφωνία με τις προϋποθέσεις που έχουμε θέσει στις κόκκινες γραμμές. Είναι απλά τα πράγματα. Εάν δεν θέλαμε τη συμφωνία, δεν θα συζητάγαμε τόσο καιρό. Αλλά δεν θέλουμε τη συμφωνία με χαρτιά, στήλη email, χαρδούβελη. Με συγχωρείτε πολύ, δεν το ζήτησε. Αυτή τη λαϊκή εντολή έδωσε ο ελληνικός λαός και αυτή θα ακολουθήσουμε. Και ας λένε τα μεγάλα κανάλια, γιατί προλίγου έβλεπα ειδήσεις, ό,τι θέλουν. Να κάνουν τον κόσμο να παίρνει τα λεφτά του από τις τράπεζες. Τρεις μέρες γίνεται χαμός και ο Ντράγκη, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, δίνει λεφτά εδώ. Σε ένα χρεοκοπημένο κράτος δίνει λεφτά, μπορεί να πιστευτεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα να δίνει λεφτά στις τράπεζες? Για όνομα του. Κύριε Κωνσταντινέα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά, νύχτα. Να είστε καλά. Συνεχίζουμε εμείς με τα υπόλοιπα και να περάσουμε σε ένα ζήτημα που έχει να κάνει με την κινητοποίηση τώρα των συνταξιούχων. Σε πανελλαδική κινητοποίηση στην Αθήνα, την 3η 23 Ιουνίου, προχωρούν οι συνταξιούχοι όλης της χώρας. Το κάλεσμα έκαναν οι συνεργαζόμενες οργανώσεις συνταξιούχων και η απέτησή τους να μην φύγει ούτε ένα ευρώ από τα αποθεματικά των ταμείων. Οι συνταξιούχοι λένε δεν πάει άλλο και στις 23 Ιουνίου διαδηλώνουν μαζικά στην Αθήνα. Συνάδελφοι συνταξιούχοι, για το αγωνιστικό τους ραντεβού στην Αθήνα ετοιμάζονται οι συνταξιούχοι από όλη τη χώρα. Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα των συνεργαζόμενων συνταξιουχικών οργανώσεων ΙΚΑ, ΕΛΤΑ, Δημοσίου, ΟΣΕ, ΟΑΕ, ΝΑΤ, ΟΤΑ για πανελλαδική συγκέντρωση την 3η 23 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στα Προπήλαια και πορεία στο Μέγαρο Μαξίμου στον Πρωθυπουργό. Στα πλαίσια αυτής της κινητοποίησης, το παράρτημα συνταξιούχων Μεσσηνίας πρώην 10 τραπεζών καλεί τους συνταξιούχους όλων των ταμείων να πάρουν μέρος στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Αθήνα. Η εναχώρηση για Αθήνα θα γίνει με λεωφορείο την 3η 23 Ιουνίου και ώρα 1 το μεσημέρι από το εργατικό κέντρο Καλαμάτας. Δηλώστε συμμετοχή στο τηλέφωνο 6942 68 1096. Τα αιτήματα των συνταξιούχων είναι πολλά, με κύρια απέτηση να μην φύγει ούτε ευρώ από τα αποθεματικά των ταμείων. Συνάδελφοι συνταξιούχοι, ενώ η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ ετοιμάζεται να υπογράψει νέα συμφωνία μνημόνιο με νέα αντιλαϊκά μέτρα, προσπαθεί να πλασάρει στο λαό τα νέα σκληρά μέτρα ως επιτυχία της διαπραγμάτευσης και να τον κάνει συνένοχο στα σχέδιά της. Οι συντάξεις μας εξακολουθούν να περικόπτονται. Τα χαράτσια και η φορολογιστία παραμένουν. Αυτή η πολιτική θα ανατραπεί μόνο με αντίσταση και αγώνα. Είναι στο χέρι μας να τους σταματήσουμε. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας και απαιτούμε. Πρώτον, κάτω τα χέρια από τις συντάξεις μας, καμία περικοπή. Δεύτερον, να καταργηθούν τώρα όλοι οι αντεργατικοί αντιασφαλιστικοί νόμοι. Τρίτον, αποκατάσταση όλων των περικοπών στις συντάξεις μας χωρίς διαχωρισμούς. Τέταρτον, αποκλειστικά δημόσια δωρεάν υγεία ή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Πέμπτον, να εφαρμοστεί άμεσα η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορά περικοπή συντάξεων από το 2012 χωρίς να μπαίνει στη λογική της τμηματικής εφαρμογής. Η παγίωση της φτώχειας δεν είναι έντιμος συμβιβασμός. Αγώνας ρήξη ανατροπή, ο δικός μας δρόμος χωρίς φτώχεια, ανεργία και μνημόνια. Λοιπόν, καλησπέριζουμε εμείς τον συνάδελφο τον Κώστα Τσαριτούλια. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα. Με ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ, σύλληψη τριών ατόμων στη Λαγωνία. Τρία άτομα για μαστροπία. 19χρονη ήταν η κοπέλα που εξέτηταν. Τρεις Ρουμάνοι, 31, 28 ετών και 29 αντίστοιχα. Στην σκάλα της Λακωνίας η δραστηριοποίησή τους, έλεγχος από το ΟΠΚΕ της Λακωνίας, συνελήφθησαν οι τρεις μαζί με αυτούς ένα χρηματικό ποσό της αξίας των 3.840 ευρώ προερχόμενο από την παράνομη αυτή δραστηριότητα. Τα περαιτέρω στην εισαγγελία όπου και οδηγήθηκαν, μια πραγματική περίπτωση δράματος, αν λέει κανείς, για την 19χρονη κυρίαρχα. Να. Πάμε τώρα σε μια σοκαριστική υπόθεση από την Ηλία, έρχεται αυτή.
Εδώ πραγματικά το σοκ ήταν μεγάλο και ειδικά για τους οδηγούς που διέφεραν εκείνη την ώρα από την Εθνική Οδό. Από την Εθνική Οδό Πατρών Τρίπολης στην Αγία Παρασκευή, στην Ηλία συγκεκριμένα. Άνδρας ο οποίος περιέλωσε τον εαυτό του με ενόπνευμα και αυτοπυρπολήθηκε. Να πούμε ότι για άγνωστο λόγο έγινε μέχρι στιγμής, δεν έχουν υπάρξει κάποια περαιτέρω στοιχεία εν λόγω κίνηση. Διερχόμενος οδηγός είδε το όλο περιστατικό, ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ, την αστυνομία. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Πάτρας με ποσοστό εγκαμάτων στο 80%. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα είναι καλά με την υγεία. Τι τον οδήγησε σε αυτή την πράξη είναι κάτι το οποίο δεν έχει γίνει γνωστό. Ωραία. Κώστα, να σας ευχαριστήσουμε. Στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, ο συνάδελφος ο Γιάννης Μποζίκακης. Καλησπέρα, Γιάννη. Με μια θετική είδηση, καθότι στην κορυφή με σημαντικές διακρίσεις, η Κώστα Ναβάρνη. Έχουμε ανάγκη να ακούσουμε λίγο θετικές ειδήσεις και ιδίως για τη Μεσσηνία και το τουρισμό, καθώς αποτελεί μεγάλο τουριστικό προορισμό, όχι μόνο ευρωπαϊκό, θα λέμε και παγκόσμιο. Το επόμενο χρονικό διάστημα πρόκειται για τα βραβεία Φιλοξενίας 2015, που αποτελεί το έναυσμα για την θεσμοθέτηση της μεγαλύτερης διοργάνωσης επιβράβευσης ξενοδοχειακών μονάδων στην Ελλάδα. Στόχος των βραβείων ήταν η αναγνώριση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που πρωτοπόρησαν και να σου πω ότι το βραβείο για το καλύτερο ξενοδοχείο πήρε η περιοχή της Κώστα Ναβαρίνου στην δυτική Μεσσηνία, αλλά και για τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Οι εκπρόσωποι και του Υπουργείου Τουρισμού αλλά και άλλων τουριστικών φορέων και του τουριστικού κλάδου έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος γενικότερα σε ό,τι αφορά και τη Μεσσηνία, ξεχωρίζοντας ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι με συγκεκριμένες δράσεις, με επενδύσεις αλλά και με δραστηριότητες μπορούμε να πάμε μπροστά. Έχουμε επισημάνει πολλές φορές ότι η Μεσσηνία έχει δείξει μια εξωστρέφεια, δημιουργούνται νέες κλίνες, νέες προοπτικές και αυτό δείχνει το γεγονός ότι η εξωστρέφεια της Μεσσηνίας θα μεταφραστεί και σε περισσότερο κόσμο το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Γιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ. Οι νέοι πάντως όλη αυτή την κατάσταση που είδαμε και νωρίτερα αγωνιούν και προβληματίζονται. Στις επιχειρήσεις και στα μέρη που συχνάζουν, η μόνιμη συζήτηση είναι αυτά. Με το χρόνο για επίτευξη συμφωνίας να λιγοστεύει απειλητικά, οι φόβοι για το ενδεχόμενο ενός Brexit αυξάνονται. Αρκετοί επιχειρηματίες ζουν σε καθεστώς αβεβαιότητας. Στην κάμερα του Euronews μίλησαν δύο αδέλφια. Πρόκειται για τους Γιάννη και Βασίλη Μαρτάτο. Μπήκαν στην αγορά εν μέσω κρίσης, ελπίζοντας ένα καλύτερο αύριο. Όλο αυτό το πράγμα αποτελεί καταστροφή, ειδικά όσο επιμηκύνεται. Και καταστροφή με την έννοια της λέξης, από την έννοια με οποιαδήποτε επιχείρηση επικοινωνήσεις, για οποιαδήποτε συναλλαγή, η απάντηση είναι περίμενε να δούμε τι γίνεται, τι θα γίνει, γιατί δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Με τις ίδιες λέξεις περιγράφει και την παρούσα κατάσταση ο Βασίλης Μαρτάτος, ο οποίος διατηρεί κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Όλοι ανησυχούμε. Και οι πελάτες μας δεν έχουν άλλη κουβέντα από το να συζητάνε για την κρίση, το τι μας ξημερώνει, πού πάνε τα πράγματα. Και οι πιο πολλές κουβέντες είναι σενάρια για το τι μας ξημερώνει αύριο. Πάμε στον χώρο της υγείας. Τα κενά στον τομέα αυτό είναι πολλά. Με την υποστελέχωση να βρίσκεται στο επίκεντρο των προβλημάτων. Αυτή η κατάσταση μετατρέπει τις όποιες κινήσεις για προσλήψεις να μοιάζουν σαν σταγόνα στον ωκεανό. Ως σταγόνα στον ωκεανό μοιάζουν οι προσλήψεις που προωθούνται αυτή την περίοδο από το Υπουργείο Υγείας για την κάλυψη των τεράστιων κενών που υπάρχουν στα νοσοκομεία της χώρας αλλά και στα νοσηλευτικά ιδρύματα της περιοχής μας. Αυτό το τελευταίο καιρό έχουν προκηρυχθεί από το Υπουργείο Υγείας 16 θέσεις, οι οποίες αφορούν όλη την Ελλάδα. Για το νοσοκομείο Μεσσηνίας είναι δύο θέσεις, μία θέση παθολόγου και μία καρδιολόγου για το νοσοκομείο Κυπαρισίας, οι οποίες φυσικά είναι σταγόνες στον ωκεανό όσον αφορά τις ανάγκες οι οποίες υπάρχουν. Το ελπιδοφόρο είναι ότι όταν συνήθως το Υπουργείο βγάζει μερικές θέσεις, συνήθως ακολουθεί και δεύτερη προκήρυξη με περισσότερες. Και το δεύτερο είναι ότι σε αυτές τις θέσεις υπάρχουν κάποιες με τριετή θητεία. Μέχρι στιγμής οι θέσεις οι οποίες, των επικουργών γιατρών οι οποίες έρχονταν για το νοσοκομείο ήταν για ένα χρόνο. Αυτό είναι ένας περιορισμός σε έναν γιατρό ο οποίος σκέφτεται να πάει σε ένα μέρος στην επαρχία για περιορισμένο διάστημα ενός χρόνου. Η τριετία, εφόσον βγουν αυτές οι θέσεις που έχουμε ζητήσει στο Υπουργείο για τρία χρόνια, πιστεύουμε ότι θα έχουμε και αιτήσεις για τις συγκεκριμένες θέσεις. Κατά σειρά προτεραιότητες είχαμε ζητήσει από την ΥΠΕ τη θέση του γαστρεντρολόγου, η οποία είναι μια μεγάλη έλλειψη, θέση ορειλά και θέση αναισθησιολόγου.
και φυσικά και πολλές άλλες, αλλά αυτές τις τρεις κατά προτεραιότητα. Υπάρχουν κάποιες προσλήψεις τις οποίες περιμένουμε και αφορούν μόνιμες θέσεις. Για αυτές μιλάμε, οι μόνιμες θέσεις μας έχουν υποσχεθεί από το Υπουργείο ότι μέχρι το Σεπτέμβριο θα κινηθούν και θα βγουν τα ΦΕΚ και θα έρθουν οι γιατροί. Είναι και για την Κυπαρισία. Το πρόβλημα εκεί είναι ότι εκκρεμούν αρκετό καιρό η διαδικασία της πρόσληψης σε αυτές τις μόνιμες θέσεις είναι χρονοβόρα και σε κάποιες περιπτώσεις οι γιατροί αν περιμένουν 3-4 χρόνια για το διορισμό πιθανόν να έχουν βρει κάποια άλλη διέξοδο στο εξωτερικό. Αλλά ελπίζουμε και αν αποδώσουμε και αυτές να μπορέσουν να πληρωθούν τα κενά και να μπορέσει το νοσοκομείο να ορθοποδήσει. Επιστρέφουμε εμείς στα της πολιτικής επικαιρότητας. Να καλησπερίσουμε, έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της Τελείας, τον κύριο Απόστολο Γκλέτσο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία σήμερα. Λοιπόν, να ρωτήσω και να μας πείτε έτσι, γιατί νομίζω ότι θα συζητήσουμε για την Τελεία, αλλά πολύ περισσότερο θέλω να μου πείτε την άποψή σας για αυτές τις δύσκολες στιγμές στις οποίες περνάμε. Είναι δραματικές ώρες και μιλάμε για στιγμές μεταξύ συμφωνίας ή ρήξης και κανείς δεν ξέρει πόσο θα ακροβατούμε μεταξύ των δύο. Θέλω να πιστεύω, όπως και όλοι οι Έλληνες, και να προσευχόμαστε γι' αυτό, ότι θα υπάρξει συμφωνία. Θα υπάρξει μια συμφωνία, αυτή που ζητάει η κυβέρνηση, η οποία όμως θα δυσκολέψει πάρα πολύ τη ζωή μας. Πάρα πολύ τη ζωή μας. Κάποιοι από εμάς δεν θα τα καταφέρουν. Λυπάμαι πολύ που το λέω. Αλλά οι υπόλοιποι πρέπει να σοβαρά πλέον ασχοληθούμε με το θέμα Ελλάδα, με το θέμα πατρίδα, με το θέμα ελληνική κοινωνία και οικονομία, να δουλέψουμε, mm-hmm. να βάλουμε ένα ορίζοντα 15 ετίας σκληρής δουλειάς, ανιδιοτέλειας, να επιλέξουμε ανθρώπους επιτέλους σε αυτή τη χώρα, να βάλουμε κάτω βιογραφικά και να επιλέξουμε ανθρώπους με βάση τα βιογραφικά τους και όχι με βάση πώς τους λένε ή τι πορεία είχαν μέσα σε ένα κόμμα για να έρθουν να τους πούμε welcome, κυβερνήστε μας. Πριν πάω σε αυτό να σας ρωτήσω, εσείς τι βλέπετε τη Δευτέρα τώρα, θα έχουμε συμφωνία, θα έχουμε ή ρήξη? Εγώ δεν τολμάω να δω ρήξη. Δεν τολμάω. Ρήξη σημαίνει, κύριε Κανελόπουλε, ακούστε με, ρήξη σημαίνει εδώ και 5 χρόνια έπρεπε να έχεις κάνει δηλαδή διακρατικές συμφωνίες. Έτσι, ανταλλακτικό εμπόριο κτλ. Θα έπρεπε εδώ και 5 χρόνια αυτό τον λαό, τον μαλθακό ελληνικό λαό, κι εγώ μαλθακός είμαι όλοι μας, έτσι, θα έπρεπε να τον έχεις εκπαιδεύσει, να τον έχεις κάνει ένα λαό τύπου Ισραήλ, που να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις δύσκολες συνθήκες. Γιατί, όπως είπε προχθές, δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε, σίγουρα θα το ακούσατε και θα το σημειώσατε, ο κύριος Πανούσης, δεν μας φτάνουν όλα τα άλλα. Υπάρχει και ένα ασταθές περιβάλλον γύρω-γύρω. Καταλαβαίνετε τι λέω, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Λοιπόν, Τι θα πει ρήξη. Δεν έχουμε κάνει καμία προετοιμασία γι' αυτό. Η ελληνική κοινωνία είναι εντελώς απροετοίμαστη. Η ελληνική οικονομία επίσης. Με πού θα πάμε, σε ποια ρήξη θα πάμε? Θα πάρουμε ό,τι μας δώσουνε. Θα πάρουμε βαθιές, πολλές βαθιές ανάσες. Και όσοι απομείνουν θα κάνουν το καθήκον τους. Το πατριωτικό τους. Το ανθρώπινο. Άρα από ό,τι καταλαβαίνω περιμένουμε σκληρά μέτρα, έτσι. Ακόμη πιο σκληρά μέτρα. Όχι, τα μέτρα της κυβέρνησης. Ξέρετε τι σημαίνει, αυτά που η ίδια η κυβέρνηση ζητάει, εγώ πιστεύω ότι αυτά θα μας δώσουν. Mm-hmm. Αλλά ακόμα και αυτά είναι πάρα πολύ σκληρά για να βγουν στη ζωή. Δεν βγαίνει η καθημερινότητα με αυτά. Με τέτοιο ΦΠΑ στα μακαρόνια, δεν ζει η οικογένεια. Δεν στείνεται τσουκάλι στα χωριά, στην περιφέρεια, αλλά και στα μεγάλα κέντρα τα αστικά, δεν μπαίνει τσουκάλι κάθε μέρα, μένει μέρα παραμέρα. Και θα αυξήσει το ΦΠΑ στα μακαρόνια ή στο ρεύμα. Μάλιστα. Η Τελεία τι λέει? Και η Τελεία που πάει και πού το πάει, να το πω έτσι. Δηλαδή πάει προς μια ευρωπαϊκή λογική να συμπορευτεί και να συμπαραταχθεί ότι συμφωνία με όποιο κόστος εντός Ευρώπης. Αυτά που λέω είναι και οι απόψεις της Τελείας. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Εμείς θα θέλαμε να έχουμε εκπαιδεύσει το λαό. Θα θέλαμε να έχουμε κάνει όλα αυτά που έπρεπε να έχουν γίνει και να μπορούμε να πάμε εκεί με ένα plan B, το οποίο θα το βάλουμε στο τραπέζι και θα πούμε, κύριοι, ή μας κάνετε αυτά, ή εμείς δυστυχώς μπορούμε και αλλιώς. Τώρα δεν μπορούμε αλλιώς. Βέβαια, αυτό που μπορούμε είναι να πάρουμε αυτό που θα μας δώσουν και μέσα, να δουλέψει μέσα το σύστημα, να βάλουμε τους σωστούς ανθρώπους, σωστές θέσεις. Είναι διατεθειμένο να δουλέψει το σύστημα όμως? Αν δεν δουλέψει θα χαθούμε σαν έθνος.
Το λέω πάρα πολύ απλά και πάρα πολύ έτσι χαλαρά. Όσοι από τα παιδιά έχουν τα προσόντα θα φύγουν στο εξωτερικό και θα διασωθούν και οι υπόλοιποι θα μείνουμε εδώ και θα πεθάνουμε απλά. Οι πολίτες πάντως έκαναν άλλη επιλογή και έκαναν άλλες επιλογές, να το πω έτσι. Ποιες ήταν οι επιλογές? Στις τελευταίες εκλογές επέλεξαν μια αριστερή κυβέρνηση, να το πω. Όχι. Επέλεξαν μια κυβέρνηση, έκαναν το λάθος να δώσουν πάλι μεγάλα ποσοστά σε κάποιους οι οποίοι δεν ξέραν το βιογραφικό τους. Κάνεις πρωθυπουργό έναν άνθρωπο, ο οποίος δεν ξέρει τι έχει κάνει στη ζωή του. Δεν ξέρει που δούλεψε, αν δούλεψε, δεν δούλεψε. Δεν ξέρει τι λέει ένα σωρό πράγματα τα οποία από αυτά που έλεγε είναι ασυναρτησίες και φαίνεται εκ του αποτελέσματος. Θα ασκήσω, λέει, τα μνημόνια, θα κάνω το ένα, θα κάνω. Αλλά μην τα λέμε όλα αυτά τώρα γιατί πραγματικά είναι δύσκολες στιγμές και δεν κάνει. Πώς λοιπόν δίνεις. Υπάρχει άλοθη. Το άλοθη είναι ότι οι προηγούμενοι ήταν πολύ κακοί και έπρεπε να φύγουν. Ναι, αλλά μην του δίνεις τόσο μεγάλα ποσοστά. Δώσ' του μικρά ποσοστά. Πώς κάνει η Ιταλία, πώς κάνει η Γερμανία. Ναι. Μικρά ποσοστά. Να πάμε σε ένα πολυκομματισμό, λέτε. Ακριβώς. Συνεργασίες όμως, ναι. Με βάση τι ακριβώς, ιδεολογικό. Όχι, όχι. Από πριν. Από πριν, και να σας πω και έναν ωραίο τρόπο. Καταθέτεις τις βασικές σου αρχές στον Άριο Πάγο, σαν κόμμα. Βλέπεις πού συγκλίνεις και με ποιους και λες, εάν και εφόσον είμαι στη Βουλή, εγώ θα δώσω ψήφο εμπιστοσύνης. Mm-hmm. Αλλά σε συγκεκριμένες αρχές, όχι σε αυτά που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ ή σε αυτά που έλεγε ο Σαμαράς και έκανε τα εντελώς αντίθετα. Και μετά σε εγκαλεί ο Άριος Πάγος. Δεν μπορείς να λες, εγώ θα ασκήσω το μνημόνιο και τώρα να λες, θα πάμε σε ένα συμβιβασμό. Τι είναι αυτά? Δεν μπορείς να λες τρία, πώς τα λένε, ζάπια, τα ίδια θα ασκήσω το μνημόνιο ή να λες ότι εγώ δεν θα συνεργαστώ με τους... με το Πασόκ που θα τους κλείσω φυλακή και να συνεργάζεσαι με το Πασόκ. Με συγχωρείτε, αλλά αυτά τα πράγματα πια πρέπει να τελειώσουν σε αυτή τη χώρα. Αλλιώς, πολύ απλά, όπως σας είπα και πριν, το λέω κάθε φορά και ανατριχιάζω και σίγουρα και αυτοί που μ' ακούν δεν θα μ' ακούν, δεν θα χαίρονται. Τελειώνουμε. Θέλετε να τελειώσουμε, ας τελειώσουμε. Mm-hmm. Πιστέψτε πάλι, μεσίες. Όποιος βγει και σας πει πάλι ότι έχει λύση για εύκολη ζωή. Και για να σας πει ότι μπορώ να το κάνω, θα σας πει ψέματα. Πιστέψτε τον. Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο. Ο κόσμος, επειδή βρεθήκατε σήμερα στη Μεσσηνία, σε διάφορα σημεία της και περιοδεύεται έτσι και σε ολόκληρη την επικράτεια, τι σας λέει, σε τι φάση είναι? Ο κόσμος είναι αναστατωμένος. Πολλοί φοβούνται. Φοβούνται όλοι. Φοβούνται. Ακόμα βέβαια υπάρχει αυτό του Έλληνα ότι... Τελευταία στιγμή κάτι θα γίνει, γιατί τα αφήνουμε όλα και στην τελευταία στιγμή. Είμαστε το έχουμε αυτό, τη τελευταία στιγμή. Αλλά, δηλαδή, πραγματικά, εάν κάτσει άλλος νους, άλλος ευρωπαϊκός ή οποιοσδήποτε άλλος νους και σκεφτεί ότι μιλάμε το 2015, μια χώρα που πέρασε αυτά που πέρασε από το 1974 και μετά, και μιλάμε ότι δεν έχουμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις, είναι δηλαδή αδιανόητο. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Η τελεία οργανώνεται και οργανώνεται συζητώντας με τον κόσμο και οργανώνεται μόνο με το δίκτυο των ανθρώπων της, αλλά συζητώντας, από ό,τι είδαμε σήμερα και εδώ στην Καλαμάτα, στη Μιλόπετρα, έγινε έτσι μια συζήτηση με απλούς φίλους και με στελέχη. Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Σαν τελεία, mm-hmm. Θα κοιτάξουμε να είμαστε έτοιμοι όταν μας χρειαστεί το καθήκον. Εμείς απλά καταθέτουμε τα βιογραφικά μας. Όλα τα στελέχη μας θα έχουν βιογραφικά δουλειάς. Όλοι θα είναι καταξιωμένοι στο χώρο τους. Είτε είναι γιατροί, είτε είναι δικηγόροι, είτε είναι οικονομολόγοι, είτε δουλεύουν στη λαϊκή. Θα έχουν ένσημα. Γιατί άνθρωπος που δεν έχει ένσημα δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Θα έχουν καλό βιογραφικό από άποψη ηθικής. Καταλαβαίνετε τι λέω. Ηθικής εννοώ, δηλαδή δεν θα είναι απατεώνες. Αυτό δεν θα ψάξουμε τώρα και το ποιόν του καθένα τι κάνει στη ζωή του, έτσι. Εννοώ τα χοντρά. Και στην τελική, τα βασικά στελέχη να έχουμε ένα βιογραφικό διοίκησης. Και εμείς το έχουμε. Το έχουμε στο Δήμο της Τηλίδας. Mm-hmm. Όπου ξεκινήσαμε ένα καταχρεωμένο Δήμο και τώρα είναι ένας Δήμος σε άνθηση. Μέσα στην ύφεση. Είναι ένας Δήμος σε άνθηση. Επειδή ζείτε πολύ κοντά και πολύ καλά τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, όμως μέσα σε αυτή την πραγματικότητα, αυτοί που, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, είναι σε ύφεση, είναι οι οργανισμοί αυτοί. Γιατί περιμένουν τα χρήματα από το κράτος, το κράτος δεν τους τα αποδίδει, διαχρονικά, όχι μόνο τώρα, διαχρονικά δεν τους τα αποδίδει, και τώρα πλέον έχουν κληθεί να καταθέσουν και τα ταμεία κάτω διαθέσιμα. Ναι.
Κοιτάξτε, να δείτε, η τοπική αυτοδιοίκηση θα μπορούσε να εξυπηρετεί, μάλλον η κυβέρνηση θα μπορούσε να εκμεταλλεύεται εντός εισαγωγικών με τον καλό τρόπο την τοπική αυτοδιοίκηση για να της κάνει όλη τη δύσκολη, τη σκληρή δουλειά. Έτσι. Και η κυβέρνηση να κάνει τα επιτελικά. Δεν το έκαναν όμως αυτό, γιατί φοβόντουσαν της κεντρικής εξουσίας ότι οι δήμαρχοι θα τους έπαιρναν τις θέσεις μετά σαν βουλευτές. Και έχουν συνέχεια την τοπική αυτοδιοίκηση στην απέξω. Και γι' αυτό φτάσαμε τώρα να είναι η τοπική αυτοδιοίκηση στην κατάδια που είναι. Τι να σας πω, εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έγραψα και μια επιστολή και είπα ότι κύριοι αφήστε την κυβέρνηση και δώστε την στην ΚΕΔΕ να κυβερνήσουν οι δήμαρχοι. Οι δήμαρχοι μπορούν να κυβερνήσουν. Μπορεί να γίνει μια κυβέρνηση δημάρχων, τεχνοκρατών και κάποιων πολιτικών, γιατί να μην τα μηδενίσουμε, δεν είναι όλοι πολιτικοί άχρηστοι, έτσι. Υπάρχουν πολιτικοί, υπάρχουν υπουργοί, υπάρχουν κάποιοι βουλευτές που είναι άξιοι άνθρωποι, αλλά δεν είναι η μειοψηφία. Λοιπόν, η ΚΕΔΕ με τον πρόεδρό της και με κάποιους δημάρχους, κάποιους τεχνοκράτες και κάποιους πολιτικούς μπορεί να φτιάξει την κυβέρνηση της επόμενης μέρας. Mm-hmm. Έχουμε την εμπειρία. Υπάρχει επικοινωνία με τον κόσμο που ξέρει πολύ καλά ο αυτοδιοικητικός τα προβλήματα να του κόσμου, της κοινωνίας, της καθημερινότητας. Η καθημερινότητα είναι το παν. Έτσι, θα μου επιτρέψετε να σας πω ένα παράδειγμα. Σε ένα Υπουργείο Γεωργίας μπορεί να δουλεύουν 3-4.000 κόσμος. Στο Υπουργείο Γεωργίας. Γενικά, λέω, σε όλη την Ελλάδα. Και ο Δήμος να μην έχει το ένα γεωπόνο. Όχι μόνο αυτό. Από αυτούς τους 3-4.000 ανθρώπους δεν υπάρχει ούτε ένας που αν του πεις πάρε 100 τετραγωνικά μέτρα γης, πάρε και νερό και να μου παράξεις ένα προϊόν. Δεν υπάρχει κανένας. Πώς μπορεί να λειτουργήσει το Υπουργείο λοιπόν, αγαπητέ μου. Πάντως το μήνυμα πρέπει να είναι αισιόδοξο όπως και να το κάνουμε, γιατί μπορεί να είναι δύσκολες έτσι στιγμές, αλλά είναι στιγμές ευθύνης, θα έλεγα εγώ. Και για τους πολίτες και για τους πολιτικούς. Σαφέστατα αισιόδοξο, αλλά προσοχή, προσοχή, προσοχή. Τέλος οι μεσίες. Μην ξαναπιστέψουμε σε μεσία. Και επίσης πρέπει κάποιοι να αποστρατευτούν. Να φύγουν. Δεν μπορεί ο κύριος Τάδε, ο οποίος είναι υπεύθυνος για 1.000 μύρια. Στην ελληνική, στην Ελλάδα, να είναι ξανά μπροστάρης στο κόμμα του ή ο κύριος Τάδε ή ο κύριος Δίνα. Το θέμα είναι όμως ότι οι νέοι δεν παίρνουν και πολύ την κατάσταση στα χέρια τους. Κοιτάξτε να δείτε. Θα το περίμενε αλλιώς κανείς το πράγμα, με την λογική ότι οι νέοι είναι εκείνοι που έχουν συνθλιβεί από την οικονομική κρίση, μεταναστεύουν όπως είπατε και εσείς. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι οι νέοι έχουν χαλαρώσει, να το πω έτσι, και στον καναπέ τις περισσότερες φορές. Ναι. Εγώ μιλάω για τους νέους, για τους νεότερους, ή όχι για τους νεότερους, για αυτούς που δεν αναμειγνύθηκαν στην κεντρική πολιτική εξουσία με υπουργεία και τέτοια. Για αυτούς μιλάω. Αυτοί πρέπει να πάρουν. Για τους μη φθαρμένους. Mm-hmm. Οι μη φθαρμένοι λοιπόν, σε κάθε κόμμα, γιατί σε κάθε κόμμα υπάρχουν, αυτοί να πάρουν να βγουν μπροστά. Δεν μπορεί τα παλιά υλικά. Δεν μπορώ να βλέπω το Σιμίτι πάλι να μιλάει πώς θα σωθεί η Ελλάδα. Όταν είναι υπεύθυνος για το χρηματιστήριο. Και στο χρηματιστήριο, προσέξτε, δεν άλλαξαν τα λεφτά χέρια μέσα στην Ελλάδα. Τα λεφτά έφυγαν από την Ελλάδα. Τότε διαλύθηκε η ελληνική οικονομία. Όταν είναι υπεύθυνος γιατί έδινε χρήματα στους Έλληνες βιομηχανούς, μπόνους για να πάνε στη Βουλγαρία να μεταφέρουν τις βιομηχανίες τους. Τότε ξεκίνησε το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας και η μεγάλη ύφεση στην Ελλάδα. Να βλέπω το Σιμίτι να πηγαίνω έρχεται και να λέει θα σώσει την Ελλάδα και να έχει κόμμα μέσα στη Βουλή το ποτάμι ο Σιμίτης. Δεν γίνεται. Πάντως, αυτό που πρέπει να δούμε πολύ περισσότερο, είπατε και εσείς, είναι η δραστηριοποίηση των πολιτών, η επίγνωση των πολιτών, να γνωρίζουν τι ακριβώς έχουν και ποιους έχουν μπροστά τους. Και επιτέλους να δούμε τα κόμματα, όχι προτάσεις τις επόμενες μέρες που ποτέ δεν θα γίνουν πραγματικότητα, με συγκεκριμένα πράγματα, λίγο πιο ρεαλισμό. Και εκεί έρχομαι στο αυτό που είπατε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εκεί υπάρχει ρεαλισμός για τον πολίτη σε ελέγχει. Την επόμενη μέρα θα σε ελέγξει. Και φαντάζομαι και εσάς σας έχουν πει το κάνετε ή δεν το κάνετε αυτός. Ακριβώς. Όχι, την επόμενη ώρα, την ώρα που το κάνεις. Την ώρα που το κάνεις, σου λένε καλό. Όχι, φαίνεται το αποτέλεσμα. Δεν γίνεται εκεί μπροστά σου. Είναι δηλαδή 2-3 πραγματάκια που περνάνε κυβερνήσεις και θα μπορούσαν να έχουν γίνει και δεν έχουν γίνει. Να σας πω, μπορώ να πω 3 άσχετα πράγματα. Ξεκινάω με τη δημόσια διοίκηση. Να ξέρετε ότι τιμώ και εκτιμώ τους δημοσίους υπαλλήλους. Κάνουν άριστα τη δουλειά τους. Όμως πάντα υπάρχει ένας αδύναμος κρίκος που χαλάει την αλυσίδα. Ξεκινάμε λοιπόν ένα ανέξοδο μέτρο. Φεύγει η μονιμότητα από το δημόσιο. Δεν θα είναι κάτι εύκολο να τον διώξεις, αλλά να υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού του.
ή αμέσως ξεκινάει η αλυσίδα και τεντώνει και πάνε όλα μια χαρά. Δεύτερο μέτρο που δεν κοστίζει τίποτα. Κανένας βουλευτής υπουργός. Γιατί αν γίνονται υπουργοί, οι βουλευτές, και κάνουν μαγαζάκι και φτιάχνουν πράγματα για την περιφέρειά τους και αφήνουν όλη την άλλη Ελλάδα ξέσκεπη. Αυτά δεν κοστίζουν τίποτα. Mm-hmm. Μετά, ένα άσχετο παράδειγμα. Θα πάω στο πρωτογενή τομέα. Χάνουμε, ας πάμε στο λάδι της Μεσσηνίας. Η Μεσσηνία πουλάει 3,40 αυτή τη στιγμή. 3,20-3,40. Εμείς πουλάμε λίγο παραπάνω γιατί εσείς έχετε παραπάνω μεταφορικά. Εσείς έχετε καλύτερο λάδι βέβαια από εμάς. Τέλος πάντων αυτό είναι άλλο. Λοιπόν, πωλείται στην Ευρώπη 3, 4 και 5 φορές παραπάνω το λάδι. Επειδή δεν έχουμε εθνική τυποποιητική πολιτική. Προσπαθούν οι ιδιώτες, αλλά οι ιδιώτες δεν μπορούν από μόνοι τους. Ένας νόμος είναι που θα λέει, κύριε, το λάδι από την Ελλάδα, το οποίο είναι superfood, δεν θα φεύγει χωρίς να τυποποιείται. Απαγορεύεται διατιμημένο από 12 έως 40 ευρώ και όποιος θέλει θα πάρει. Και τελειώσαμε. Και έχουμε κερδίσει τόσα λεφτά. Εντάξει, χρειάζεται να γίνει ένας νόμος όμως πολύ περισσότερο να τον αποδεχτούν οι υπόλοιποι που εκεί είναι τα συμφέροντα τις περισσότερες φορές. Ποια συμφέροντα, μιλάμε για την Ελλάδα. Δεν μπορούμε να καθόμαστε σε ένα τραπέζι να μιλάμε με τους δανειστές μόνο για τα δάνεια. Πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε για την πραγματικότητα, για την ίδια τη ζωή. Δηλαδή δεν μπορεί να στέλνουμε τους διαπραγματευτές μας και να πηγαίνουν εκεί πέρα να μιλάνε για τη ζωή μας ως μπαλαρίνες του καλλιτεχνικού Μπαπατινάς, βλέπε Βαρουφάκης. Θα πάει να θα μιλήσει εμείς. Δεν έχουμε πολλά, πολλά. Δηλαδή, στέλνουμε ανθρώπους που ξέρουν πράγματα τα οποία είναι αχρίαστα για την Ελλάδα. Εμείς έχουμε παραγωγή, έχουμε χωράφια, τουρισμό, που βγάζουν καλό προϊόν. Είναι ένας μπαχτσές η Ελλάδα που βγάζει τα καλύτερα προϊόντα. Και τουρισμό. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Τελειώσατε, ξεχάστε τα όλα τα άλλα. Μετά, αργότερα. Τώρα αυτά είναι. Έχουμε και εναλλακτικές πηγές ενέργειας, γιατί έχουμε πολύ ήλιο και πάρα πολύ αέρα. Και καθόμαστε τώρα και λέμε και αυτά και τα swaps και τα... Μας έχουν τρελάνει, έχει τρελαθεί ο Έλληνας από τις διάφορες ανοησίες όλων αυτών. Όχι, όχι, αρκετά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία, γιατί πολύ. Έχετε έτσι και μια περιοδία σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Να είστε καλά. Κύριε, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Πάμε στα υπόλοιπα. Η κυβέρνηση, θέλοντας να εισπράξει τα χρήματα από τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν, θα ξεκινήσει άμεσα ελέγχου. Τα υψηλά ασφάλιστα τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει αρκετούς οδηγούς να μην πληρώνουν. Στο 1 εκατομμύριο υπολογίζεται ο αριθμός των ανασφάλιστων οχημάτων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, ενώ η απώλεια των δημοσίων εσόδων μπορεί να φτάνει μέχρι και τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαβαΐδου σε συνέντευξη τύπου της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, άμεσα θα ξεκινήσουν έλεγχοι για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων οδηγών και αυτό υπολογίζεται ότι θα συμβεί πιθανόν και τον επόμενο μήνα. Τώρα πήγα. Αντί για 150. Πλήρωσα 175. Γιατί? Η δική μου άποψη είναι ότι όσοι έχουν να πληρώσουν και δουλεύουν, να τα πληρώσουν. Όσοι δεν έχουν, να μην δουλεύουν, να μην το ρισκάρουν. Πιστεύω πως ναι, υπάρχουν αρκετά ανασφάλιστα αυτοκίνητα. Εγώ νομίζω ότι πληρώνω λίγο πιο ακριβά. Πληρώνω γύρω στα 180 την εξαμηνία. Σύμφωνα με τα λεγόμενα της κυρίας Σαβαΐδου, ανάλογη δράση θα ξεκινήσει και για τα ΚΤΕΟ, ενώ έγινε γνωστό από τον πρόεδρο του επικουρικού κεφαλαίου Δημήτρη Ζορμπά ότι έχουν εντοπιστεί και πλαστά συμβόλαια σε περισσότερες από 2.000 περιπτώσεις και η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Πλέον η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή να ξεκινήσει τους ελέγχους και αυτό σημαίνει ότι όταν εντοπίζονται με τη διασταύρωση των στοιχείων τα ανασφάλιστα οχήματα θα αποστέλλεται ειδοποίηση και ο πολίτης θα έχει 8 ημέρες για να πληρώσει 250 ευρώ παράβολο υπερδημοσίου και να κάνει το συμβόλαιο, αλλιώς τα στοιχεία πηγαίνουν στην αστυνομία και επιβάλλεται από χρηματικό πρόστιμο μέχρι και αφαίρεση πινακίδων. Οι οδηγοί πάντως τονίζουν ότι τα χρήματα για την ασφάλεια που πληρώνουν είναι πάρα πολλά και σε λίγο καιρό δεν θα έχει να πληρώνει κανείς. Πού να τα ξαπλέσει, πού να τα βρει, πού να τα βρει. Εγώ μένω έξω, το έχω 26 χρόνια. Και κάθε χρόνο που φεύγω και κάθομαι 4 μήνες, 3, 4, πληρώνω 300. Και όταν έρχομαι για να πάρω τις πινακίδες, πληρώνω 300. Τώρα του λέω, εγώ 2 μήνες έκανα ακόμα. Δεν με ενδιαφέρει, λέει, αυτός είναι ο νόμος. Δεν υπάρχει νόμος εδώ, ή μη μόνον κλέψα.
ή να μειώσει λίγο τα ασφάλι στρατοκράτος για να μπορούν και έστω και άνθρωποι που δεν έχουν αρκετά χρήματα να κάνουν και αυτή τη δουλειά τους. Και το κτέο είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί οποιοδήποτε αυτοκίνητο να κυκλοφορεί στον δρόμο και να κινδυνεύει ζωές άλλων ανθρώπων. Λίγο πιο μειωμένα. Λίγο πιο μειωμένες τιμές, τίποτα άλλο. Εγώ το όμως το έχω ασφαλίσει, έχω περάσει κτέο, έχω κάρτα, πώς τη λέτε, καυσαρίου, νομίζω ότι είμαι μια χαρά εγώ. Οπωσδήποτε θα πρέπει να πέσουνε. Δεν μπορεί από τη μια μεριά να κόβουμε, να ανεβάζουμε. Τι θα γίνει, πώς θα γίνει, πόσο ο κόσμος θα μπορέσει να τα πληρώσει, τι γίνεται αυτό. Θα φτάσουν σε ένα σημείο που δεν θα πληρώνει κανείς. Το ενδεχόμενο να επεκταθούν οι δημοτικοί λαχανόκηποι στην Καλαμάτα εξετάζουν οι υπηρεσίες του Δήμου. Η ανταπόκριση είναι μεγάλη, ενώ τα ωφέλη από την κίνηση αυτή πολλά. Σε 113 ανέρχονται τα τεμάχια δημοτικών λαχανόκηπων που καλλιεργούνται από πολίτες και βρίσκονται στο ανατολικό κέντρο της Καλαμάτας, στο δυτικό κέντρο, αλλά και στην περιοχή του Ασύλου Ανιάτων. Κάθε τεμάχιο έχει εμβαδό 50 τετραγωνικά μέτρα, ενισχυμένο με καλής ποιότητας χώμα, βρίσκεται σε περιφραγμένο χώρο, ενώ ο Δήμος Καλαμάτας παρέχει επιστημονική στήριξη προς τους καλλιεργητές, με παρακολούθηση 2 φορές την εβδομάδα. Σημειώνεται ότι το νερό δίδεται δωρεάν. Το ενδιαφέρον των πολιτών είναι αξιοσημείωτο βάσει και των όσων ως στοιχεία κατέχει ο Δήμος της Καλαμάτας και είναι χαρακτηριστικό πως ελάχιστοι από τους αρχικούς καλλιεργητές έχουν αποχωρήσει, ενώ αμέσως στην θέση τους πήραν άλλοι ενδιαφερόμενοι. Υπάρχει μάλιστα ζήτηση και για νέες παραχωρήσεις και ενδεχομένως να αναπτυχθούν λαχανόκηποι και σε άλλους χώρους. Μέσα από αυτό το πετυχημένο πρόγραμμα αστικής γεωργίας, οι πολίτες καλλιεργούν λαχανικά με βιολογικό τρόπο μέσα στην πόλη. Έτσι, εξασφαλίζουν λαχανικά για τις οικογένειές τους, αξιοποιούν, περιφρουρούν και αναδεικνύουν δημοτικούς χώρους, αλλά πάνω απ' όλα προσφέρουν αναγκαία είδη στο Δημοτικό Παντοπολείο για την ενίσχυση των συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη. Πάμε εμείς τώρα σε κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον και έχουμε ξανά μαζί μας τον Κώστα Τσερετζούλη να μας πει γιατί είναι ένα ζήτημα που έχει να κάνει με την αυτοδιοίκηση και ένα ζήτημα που έχει να κάνει και με τα πολιτικά, έτσι, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Συνδυάζεται εδώ η αυτοδιοίκηση με τα υπόλοιπα και έχει και άρωμα Δήμου Καλαμάτας. Κώστα, συνάντηση του Κώστα Γαραμαλή με τον Παναγιώτη Νίκα. Νομίζω με αυτό το νέο πρόλογο ήθελες να ανεβάσεις και την αγωνία. Λοιπόν, η πληροφόρηση που υπάρχει και να πούμε ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί απόλυτα, αλλά δεν έχει διαψευστεί. Γιατί κινήσαμε όσο μπορούσαμε το όλο θέμα στο ρεπορτάζ αυτό. Συνάντηση λοιπόν φαίνεται ότι υπήρξε σήμερα το πρωί στην Αθήνα μεταξύ του πρώην Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή, με τον Δήμαρχο Καλαμάτας, τον Παναγιώτη Νίκα. Μια συνάντηση η οποία έκλεισε κυριολεκτικά αυτό που λέμε την τελευταία στιγμή. Οι πληροφορίες οι δικές μας αναφέρουν ότι ο κύριος Νίκας εκλήθη από τον πρώην Πρωθυπουργό σε μια σειρά επαφών που αναπτύσσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Το μενού της συζήτησης, το θέμα της συζήτησης είναι άγνωστο. Σε κάθε περίπτωση όμως με τις όλες τις εξελίξεις να τρέχουν, είναι κάτι το οποίο σίγουρα έτσι είναι ενδιαφέρον. Και να σημειώσουμε ότι είχα και εγώ έτσι μια επικοινωνία με τον Δήμαρχο Καλαμάτας, ούτε διέψευσε, αλλά ούτε και επιβεβαίωσε το συγκεκριμένο έτσι, ραντεβού. Ο κύριος Νίκας έχει συναντήσεις με διάφορους, μας επεσήμανε. Δεν θέλησε να πει κάτι παραπάνω. Είναι δεδομένο πάντως πως ο ίδιος κινήθηκε αστραπία σήμερα το πρωί στην Αθήνα και την πρωτεύουσα, πιθανότατα με συνάντηση με τον Κώστα Καραμαλή. Κώστα, να σε ευχαριστήσω. Πάμε τώρα σε μια διαφορετική ημερίδα. Για πρώτη χρονιά πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα, αφορούσε τις καθαρίστριες των σχολικών μονάδων και το θέμα ήταν η υγιεινή και η ασφάλεια στον χώρο εργασίας. Για πρώτη φορά στη Μεσσηνία πραγματοποιήθηκε η μερίδα με θέμα την υγιεινή και ασφάλεια στον χώρο της εργασίας των σχολικών μονάδων του Δήμου Καλαμάτας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα είχαμε την ευκαιρία από πλευράς Δήμου Καλαμάτας να κάνουμε αυτή την ημερίδα και να ενημερώσουμε όλες τις καθαρίστριες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επάνω στα καθήκοντά σου, στο έργο τους, στην ανάδειξη των προβλημάτων και στη βελτίωση των καταστάσεων στα σχολεία. Το θέμα μας ήταν η ασφάλεια
στους χώρους εργασίας και ειδικά στις σχολικές μονάδες, για τις οποίες εμείς δίνουμε πολύ μεγάλη βάση, και προτεραιότητα του Δήμου είναι η ασφάλεια και η προστασία των σχολικών μονάδων και στους χώρους υγιεινής των σχολείων. Λοιπόν, είχαμε την ευκαιρία εκεί να συζητήσουμε μαζί τους, να αναδείξουμε τα προβλήματά τους, να τους ενημερώσουμε για τα καθήκοντά τους, να βελτιώσουμε με τα προβλήματα τα οποία μας αναδεικνύουν το τι μπορεί να γίνει, το τι δεν μπορεί να γίνει, το πώς θα μπορούμε να προστατεύσουμε τις γυναίκες οι οποίες εργάζονται εκεί και μάλιστα πολλές φορές και με αντιξοότητες και προβλήματα τα οποία κάθε μέρα τα βλέπουμε, και οπωσδήποτε θέλουμε να μην γίνονται ατυχήματα, όχι μόνο από πλευράς δικών τους χειρισμών, αλλά και από πλευράς δικών μας, και ειδικά στην καθαριότητα των σχολείων, που για μας η καθαριότητα είναι το α και το ω, που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ καλά την καλύτερη λειτουργία των σχολικών μονάδων, γιατί εκεί βρίσκονται τα παιδιά μας κάθε μέρα, πάρα πολλές ώρες, και θέλουμε να τα προστατεύουμε, να τα βοηθάμε και να τα διατηρούμε πάντα σε ένα υγιεινό περιβάλλον για να έχουν καλύτερη παιδεία. Στην ημερίδα μετήχαν όλες οι καθαρίστριες των σχολικών μονάδων του Δήμου Καλαμάτας, είτε απασχολούνται με σύμβαση μίσθωσης έργου, είτε είναι εργαζόμενες ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Η συμμετοχή τους ήταν συγκινητική. Εμένα μου έκανε ιδιαίτερα εντύπωση η παρουσία τους και η προθυμία τους επάνω σε αυτά τα πράγματα, στο να παρευρεθούν, να μας χαιρετήσουν, να μας ακούσουν και να μας αναδείξουν με τις παρατηρήσεις τους πώς μπορούμε να γίνουμε ακόμα καλύτερα. Μεγάλες είναι οι καταστροφές που προκλήθηκαν από την χθεσινή έντονη χαλαζόπτωση στο Κιάτο. Η παραγωγή είναι σε απόγνωση, καθώς η φετινή του σοδιά καταστράφηκε. Από 5 ώρες, κοίτα. Χαλάζει. Όλη η περιφέρεια Λαλιώτη είναι χτυπημένη από χαλάζι. Αυτό το φαινόμενο δεν το έχουμε ξαναδεί πάλι. Εγώ, δηλαδή, με 37 χρονών, αυτό το φαινόμενο δεν το έχω ξαναδεί. Η ζημιά είναι υπερβολική, γιατί είμαστε και στο κόστος της καλλιέργειας τελειωμένοι. Δηλαδή, έχουμε κάνει τρίτη ορμόνη που λέει και τέτοια. Είμαστε, δηλαδή, τα φάρμακά μας τα έχουμε ρίξει όλα. Μεροκάματα, εργατικά. Ήταν σε ένα μήνα που θα αρχίσαμε να κάνουμε συγκομιδή. Τα έργα τα βλέπετε εδώ πέρα, στα φύλλα κάτω. Περιμένουμε και εμείς κατά την πολιτεία, από γενικά, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα. Έχουμε ενημερώσει το Δήμαρχο, την Περιφερειάρχη. Το απόγευμα έχουμε στην Ένωση συγκέντρωση για τα χωριά, γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς. Είναι 2-3 χωριά. Εμείς έχουμε πάθει ολοκληρωτική καταστροφή σαν Λαλιώτη. Τίποτα, αυτά δεν πάνε ούτε εινοποιεία. Έχουν ανοίξει τα σταφυλιά και αυτά που είναι πάνω έχουν ανοίξει. Είναι χτυπημένες όλες οι ρόγες. Αυτά, δηλαδή, εγώ πλέον, σαν παραγωγός, δηλαδή αυτό το χτήμα εδώ είναι δικό μου, σαν παραγωγός σταματάω να ποτίζω, να ραντίζω και τελειώνει το παραμύθι. Περάσανε γεωπόνοι, τα είδανε, οι γεωπόνοι που πηγαίνουμε, και μας είπαν ότι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ραντίσουμε με χαλκό, μήπως και σώσουμε κάποιες βέργες. Η παραγωγή είναι τελειωμένη. Δεν σώζεται σταφύλι κανένα από αυτά εδώ όλα. Είναι όλα χτυπημένα και το πρόβλημα είναι να έχουμε να κλαδέψουμε του χρόνου. Και τα βερίκοκα, ολοκληρωτική καταστροφή, και οι ελιές ακόμα. Και οι ελιές, θα δούμε πιο πάνω και λεώνες που είναι καταστροφή τελείως. Δεν έχει μείνει τίποτα. Τίποτα. Τι να έχει μείνει, τίποτα. Και τρελαίνομαι. Είναι για του χρόνου τεράστια ζημιά. Εδώ αυτό έχει ανοίξει μέσα. Τίποτα, δεν θα κάνει τίποτα. Το βλέπεις αυτό εδώ. Αυτό έχει ανοίξει, αυτό έχει πρόβλημα. Αυτά έχει χτυπημένα, αυτά τελειώσαν. Ξεραθεί τώρα. Του χρόνου κεφάλια εδώ. Μόνο κεφάλια. Ούτε αμολυτή, δεν θα υπάρχει σταφύλι του χρόνου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Βέστα. Από όλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.